Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 6 του μηνός, 6 Ιουλίου 2018. Ξεκινάμε ώρα για μπλε λίμπερο 107,4. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Μπίλι, ρίξε απευθείας τις πενιές για να τρέξουμε με τα θέματα μου. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, Blue Libero, μία λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Σε πολύ λίγο θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Προς το παρόν να διαβάσω την ανακοίνωση του βολεϊκού Ηρακλή, μιας και σήμερα υπήρξε μεταγραφή. Πριν από λίγα λεπτά βγήκε η ανακοίνωση. Το ΤΑΙ Ηρακλής βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή Σωτήρη Σωτηρίου. Λεπτομέρειες θα σας πω σε λίγο. Γνωστός αθλητής με τη φανέλα του Ηρακλή το 2008, αν θυμάμαι καλά, έχει πάρει πρωτάθλημα. Και είναι ένας έμπειρος που μπορεί να βοηθήσει στα άκρα του βολεϊκού Ηρακλή. Πάμε ποδόσφαιρο. Πάμε ποδόσφαιρο να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος, στον Νίκο Βαφιάδη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Μινόρα Γιαμπλή. Καλησπέρα, Γιώργο, και σε εσάς και σε όλους τους συνοπαδούς μας. Είσαι καλά? Καλά, λέμε. Προσπαθούμε να είμαστε και όσο μπορούμε, είμαστε αισιόδοξοι. Προσπαθούμε. Αισιόδοξοι είμαστε σίγουρα. Δυστυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια έντονη ανησυχία και προκύπτει πρώτα από εσάς, δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό, αυτό εννοώ, προκύπτει από εσάς. Και την αφουγκράζεται όλο ένα περισσότερο και ο κόσμος. Έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο 48ωρο που θα μας κάνει έστω και λίγο να πούμε ότι κάτι κάνουμε? Κυρίως μιλάω, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, για το οικονομικό κομμάτι, έτσι, για το ποσό που χρειάζεται για την εκαθάριση και όλα τα υπόλοιπα που με πρόχειρες έτσι εκτιμήσεις είναι περίπου 400.000 ευρώ. Κάπου εκεί εσύ θα μας το πεις καλύτερα. Γίνονται επαφές. Αυτό που μπορώ να πω για την ώρα είναι ότι ερχόμαστε σε επαφές με ανθρώπους που προσπαθούμε να τους πείσουμε να συνδράμουν με τα χρήματά τους για να μπορέσει να συσταθεί και το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά και να προχωρήσουν τα οικονομικά ζητήματα και οι εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν στο Σύλλογο για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Από κάποιους βρήκαμε αντιαπόκριση, ψάχνουμε κι άλλους για να μπορέσουμε να το κάνουμε όλο αυτό πράξη, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ποσό γύρω στις 500.000 από ό,τι θα χρειαστούν μαζί με το μετοχικό κεφάλαιο. Για όλα μαζί, έτσι. Ναι. Για όλα μαζί μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι η ομάδα να αρχίσει να εισπράττει έσοδα, μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και να ξεκινήσουν εισιτήρια για διαρκείας και οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι ότι το ποσό αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό αρχικά, το οποίο όμως μαζί με τη σύσταση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι και μία ανάσα για τους επόμενους μήνες, όταν και πόσο θα μπορεί να διατεθεί για τις ανάγκες της ομάδας. Γιατί αρχικά θα παραμένει κλειστό μέχρι να περάσει την πιστοποίηση, εφόσον ολοκληρωθεί και βρεθεί όλο το ποσό αυτό, για να μπορέσουμε να συστήσουμε, να έχουμε το δικαίωμα συμμετοχής στη Football League. Αυτά τα 500.000 ευρώ θα αποτελέσουν δηλαδή μια καλή βάση για το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά είναι δύσκολο το νούμερο, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σαφώς, το νούμερο είναι δύσκολο, δεν περιμένουμε σαφώς αυτό το νούμερο να βρεθεί μόνο από την βάση του κόσμου. Γι' αυτό και κάνουμε επαφές συνέχεια με ανθρώπους ή επιχειρηματίες που ίσως μπορούν να συνδράμουν με περισσότερα χρήματα από ό,τι θα μπορούσε να συμβάλει ο απλός ο κόσμος. Και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε ώστε να μπορέσουμε να το συμπληρώσουμε για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα για τη συμμετοχή μας στη Football League. Βεβαίως καταλαβαίνουμε και τις εποχές το πώς είναι, καταλαβαίνουμε και ότι ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά τα οποία τράβηξε έχει παγώσει, τον κατανοούμε. Βεβαίως δεν παραγνωρίζουμε ότι και ο κόσμος ήταν ο βασικός λόγος που η ομάδα τα κατάφερε την περσινή χρονιά, και όταν αναφερόμαστε γενικότερα ή αναφέρουμε στον κόσμο, δεν αναφέρουμε στον κόσμο που βοήθησε και βοηθάει και ήταν εκεί όλοι καθόλου τη διάρκεια. Στον ανενεργό κυρίως. Το ανενεργός κόσμος είναι το κλειδί για τον Ηρακλή αυτή τη στιγμή. Ο ενεργός, 1.500, 2.000, αυτοί οι 200, 500 χίλιοι που πηγαίνουν στα εκτός έδρας παιχνίδια, θα έρθουν και πάλι κοντά μας. Γιατί καταλαβαίνω από τα μηνύματά τους και από το γεγονός ότι αναγνωρίσαν ότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και φέραμε μια μεγάλη επιτυχία στο Σύλλογο από το πουθενά. Όμως το μεγάλο κλειδί και το μεγάλο στίχημα αυτής της διοίκησης ήταν να προσπαθήσει να φέρει
έχουμε καταφέρει με τον ανενεργό κόσμο. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένει αυτός ο κόσμος για να έρθει. Σίγουρα καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι όλος ο κόσμος είναι προβληματισμένος γιατί δεν υπάρχει εξέπεση επενδυτή, δεν έχει βρεθεί ακόμα επενδυτής. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας είναι να υπάρχει ομαλή λειτουργία μέχρι να βρεθούν οι άνθρωποι, ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αυτό το φορτίο της Β' Εθνικής. Μίλησες για επαφές αυτές τις ημέρες. Εγώ θα πω περίπου ένα μήνα έχουμε ακούσει και από σένα και από κάποια άλλα μέλη του ΔΣ για επαφές για να βρεθούν χρήματα. Μέσα σε αυτές τις επαφές που έχουν γίνει με κάποιους προφανώς ανώνυμους, επώνυμους, επιφανείς ή μη Ηρακλειδείς που έχουν μια χή οικονομική δυνατότητα, έχει προκύψει κάτι με έναν, δύο ή μία-δύο περιπτώσεις επενδυτών, γιατί αυτή η λέξη είναι πάρα πολύ δύσκολη στον Ηρακλή και πάρα πολύ σπάνια. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ναι, αλλά δεν είναι αρκετή για να μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, γι' αυτό και εντείνουμε τις προσπάθειές μας ως διοίκηση. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω γιατί καταλαβαίνεις ότι... Ότι υπάρχει ο χι επενδυτής που ενδιαφέρεται και αύριο έχουμε ραντεβού για παράδειγμα. Κάτι κάπως έτσι το ρωτάω. Να σου πω κάτι, το ποιος ενδιαφέρεται ή όχι δεν μπορείς να το πεις μέχρι να κατασταλάξει και να πει είμαι και εγώ σε αυτή την προσπάθεια μέσα. Ναι. Βεβαίως δεν έχει προκύψει ο ένας δυνατός να πούμε ότι είναι αυτός και ότι αυτός προτίθεται να τα καλύψει όλα και ξεκινάμε από το πρωί αν είχε βρεθεί. Θα το είχαμε ανακοινώσει με μεγάλη μας χαρά. Διεδίνουμε τις επαφές, τώρα το τι θα αποκύψουν από αυτές τις επαφές, θα ενημερωθεί ο κόσμος. Τώρα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας πρέπει να έχουμε κατασταλάξει σε κάποια πράγματα, γιατί αρχίζουν και οι ημερομηνίες να πιέζουν. Με πρόλαβες, πόσο πιέζει ο χρόνος. Έχουμε αυτή την ημερομηνία, την 25η Αυγούστου, ότι πρέπει η ΠΑΕ, όχι μόνο η Ηρακλής, όλες οι Β' Εθνικές να είναι τακτοποιημένες. Αλλά πάει πιο μετά, έτσι. Πάει πιο μετά αυτή η ημερομηνία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συσταθεί το ρόστερ, πρέπει να υπάρχουν προκαταβολές των ποδοσφαιριστών των οποίων έχουν ανανεώσει. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές για να μπορέσει η ομάδα να φύγει στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας με όσο το δυνατό περισσότερους παίκτες. Γιατί θα πρέπει να υποτιθέμενα ή κυριολεκτικά θα πρέπει να μοντάρουμε μια ομάδα η οποία και φέτος θα πρέπει να δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε τίποτα άλλο από το κυνήγι της ανόδου. Ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε θα πρέπει να γυρίσει να ξανακάνει δεύτερη χρονιά πρωταθλητισμό. Οπότε πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για αυτό το πράγμα. Πέρα από τα αγωνιστικά, Νίκο, διοικητικο-οικονομικά, για τη σύσταση της ΠΑΕ, για την καθάριση, για κάποια άλλα ίσως ζητήματα που δεν τα γνωρίζουμε. Μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να έχουμε βρει ένα ποσό γύρω στις 50.000 ευρώ για όλα αυτά. 15 Ιουλίου 50.000 ευρώ, δηλαδή σε 10 μέρες, 9 μέρες. Ακριβώς. Αρχικά, έτσι, αρχικά, γιατί αρχικά, σύνολο είπες ότι είναι 500.000 που απαιτούνται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αρχικά, ακούστε, είναι διαφορετικό το μετοχικό κεφάλαιο και διαφορετικά τα λειτουργικά. Τα λειτουργικά, ναι, το καταλαβαίνω. Γύρω στα 100 υπολογίστηκαν, 100 και κάτι τα λειτουργικά για να είμαστε εντάξει μέχρι Άρα χρειάζονται άμεσα, όπως λες, 50 μέχρι 15 Ιουλίου. Γιατί ας πούμε η εκαθάριση ναι μεν ξεκίνησε, πληρώθηκαν οι δικηγόροι, τώρα η σύσταση θα χρειαστεί ένα διαφορετικό ποσό για να μπορέσουν να γίνουν και τα καταστατικά των ανωνύμων εταιριών τα οποία συμβαδίζουν μαζί με τη σύσταση μιας ΠΑΕ. Θα πρέπει να δοθούν οι προκαταβολές στους ποδοσφαιριστές που έχουν ανανεώσει ή θα ανανεώσουν. Θα πρέπει να δοθούν λεφτά για το προπονητικό κέντρο το οποίο δώσαμε μια προκαταβολή. Ζητάνε και άλλα χρήματα όπως ήθιστε μέχρι να πάει η ομάδα εκεί πέρα για να μπορούν και αυτοί να είναι όσο το δυνατόν πιο βεβαιωμένοι ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και ότι δεν έχουν δεσμεύσει αδίκως τις ημερομηνίες. Χρειάζεται να γίνει η αγορά των μπόλαρ και κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν αυτά τα ισονούλες που φοράνε οι αθλητές με όλα αυτά. Που είναι απαραίτητα. Ναι. Γιατί απαραίτητα. Χρειάζεται να γίνει εξοπλισμός με νέα υλικά γιατί κάποια έχουν θαρρεί, κάποια έχουν καταστραφεί για το γυμναστήριο, για την καλύτερη γύμναση των ποδοσφαιριστών. Έχουμε κάψει τα δύο από τα τρία γήπεδα που είχαμε βρει και πέρσι τα λειτουργούσαμε ακόμα και με αγριάδα για να τα κάνουμε πλήρως λειτουργικά με κανονικό χορτάρι. Αφήσαμε το ένα, κάνουμε τα δύο, χρειάζονται και την αναβάθμιση αυτών των γηπέδων και για την ανάπλασή τους για να έρθουν στο κανονικό όπως πρέπει να είναι μια επαγγελματική ομάδα με τα προπονητικά της γήπεδα στη σωστή. Χρειάζονται και εκεί λεφτά. Χρειάζονται λεφτά. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν ότι όλοι θέλουμε το καλύτερο για τον Ηρακλή και όλοι ζητάμε το καλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει από τον Ηρακλή είναι τα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να μαζευτούν το μήνα Ιούλιο, αλλά θα πρέπει όλοι να σφίξουμε το ζωνάρι μας και να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε αυτή τη στιγμή τον Ηρακλή.
από τα όσα, από τα θα που έχετε εισπράξει. Γιατί νωρίτερα κατέγραψες μια αισιοδοξία από τα τελευταία ραντεβού που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Από τα θα που έχετε εκφράσει, είναι άμεσα. Τι θέλω να πω, ότι τα θα είναι ωραία και χαίρομαι που ακούω αισιοδοξία, αλλά πρέπει να πέσει και το χρήμα, έτσι, για να προχωρήσετε. Σαφώς, γι' αυτό και δίνουμε τις επαφές μας, οι 2-3 να γίνουν 4-5, οι 4-5-6-7, για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για να μπορέσει ο Ηρακλής να συμμετέχει κανονικότατα στο ποτάλημα της Β' Εθνικής. Όμως, το ξαναλέω για να είμαι, συγγνώμη αν θα γίνω κουραστικός, και δεν είναι παράκληση, είναι απλά επισήμανση, ναι, και ένα καμπανάκι το οποίο έχουμε χτυπήσει, ότι πρέπει να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στον Ηρακλή αυτό το διάστημα. Οι μεγάλες ανάγκες του σωματείου και όλων των σωματείων είναι τους μήνες που παραμένουν ανενεργά. Και αυτοί οι μήνες είναι οι μήνες συνήθως που υπάρχουν έξοδα και μηδενικά έσοδα. Δηλαδή δεν έχουμε συστήσει την ΠΑΕ και πλέον κάποιος θα ήθελε π.χ. ο Λίπερο FM να δώσει μία χορηγία των 5.000 ευρώ για διαφήμιση. Αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή προσβάσιμα για την εταιρεία αυτή που θα πάμε να συστήσουμε. Τα μόνα λεφτά τα οποία είναι προσβάσιμα είναι από τα διαρκείας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό που κάναμε με τις συνδρομές των 50 ευρώ κάθε μήνα. Γιατί πλέον δεν είμαστε ένα αεραστεχνικό σωματείο, είμαστε μια επαγγελματική ΠΑΕ και αυτά δεν γίνονται να γίνουν. Τα που κάναμε κάποια πράγματα πέρσι και ο κόσμος ανταποκρίθηκε και βοήθησε. Άρα, οπότε μόνο αυτή τη στιγμή η ζωή χρημάτων είναι είτε μέσω δωρεών είτε μέσω διαρκείας. Και αυτά τα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το έδαφος. Ειλικρινά έχουμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο όσον αφορά ότι έχουμε νοικοκυρέσει το σωματείο σε απίστευτο βαθμό και έχουμε βάλει τις βάσεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έρθει ή οι άνθρωποι που θα έρθουν δεν χρειάζεται να κάνουν 200 πράγματα, χρειάζεται να κάνουν 3-4 συγκεκριμένα πράγματα και να προχωρήσει το καράβι μπροστά. Αυτό χρειάζεται να γίνει μόνο. Και γι' αυτό και ζητάμε και αυτά τα χρήματα, για να είμαστε ακόμα πιο άνετοι στην περίπτωση που έρθουν κάποιοι άνθρωποι να μην χρειαστούν να λύσουν 200 προβλήματα και πιθανότητα ενδεχομένως να γίνουν και κάποια λάθη, να χρειάζεται με καθαρό μυαλό να κάνουν 4-5 πράγματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το καράβι. Πάνω σε αυτό που, ή μάλλον όλο αυτό που αναφέρεις αυτή τη στιγμή, Νίκο, ίσως αποτελεί και απάντηση σε όσους περιμένουν. Δηλαδή, περιμένουν να συσταθεί η ΠΑΕ. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το οικονομικό. Σου λέει μπορεί να μην τα καταφέρουν, μπορεί να μην πάρουν άδεια, μπορεί χίλια δυο. Περιμένουν να δουν μεταγραφές. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι η απάντησή σου ότι, παιδιά, και εγώ είμαστε. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Όποιος το κάνει που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή, ειλικρινά είναι λάθος. Και πέρσι δεν υπήρχε κανένα δεδομένο, κανένα απολύτως δεδομένο, αλλά ο κόσμος αποφάσισε ότι θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του και πετύχαμε έναν άθλο. Αν πέρσι τέτοια εποχή, το Σεπτέμβριο ας πούμε, ναι, έλεγα σε κάποιον ότι θα πάρει τα διαρκείας και θα στηρίξεις και ότι η ομάδα θα βγει κατηγορία, πιθανότητα θα με κοιτήσω σε εξωγήινο. Και καλά θα έκανε, γιατί θα σου λέγε ο άνθρωπος από πού τα βασίζει όλα αυτά που τα λέει. Και όμως έγινε. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να περιμένουμε. Δεν υπάρχει κάποιος από πίσω που βάζει λεφτά δεξιά και αριστερά. Και όσα λεφτά και να βάλουμε και εμείς ως Συμβούλιο, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν. Οπότε αυτός που περιμένει τις μεταγραφές, αυτός που μπορεί να περιμένει το ποιος θα αναλάβει ή για τη σύσταση της ΠΑΕ ή για να θα γίνει το ένα ή το άλλο, θα πρέπει να ξέρει ότι εάν τα πράγματα δεν προχωρήσουν καλά και αν δεν μαζευτούν αυτά τα λεφτά, μπορεί να μην υπάρχει Ηρακλής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν ξεφύγαμε από το κίνδυνο της επιβίωσης. Δεν είμαστε στην φάση που ο Ηρακλής μπορεί να πετάει από τα παράθυρα τα χρήματα. Ή ότι ήρθε ένας άνθρωπος και δεν ξέρουμε πού να τα διαθέσουμε πρώτα. Είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν και πέρσι. Μιας και το αναφέρεις, Νίκο, τι θα σημαίνει αν ο Ηρακλής δεν βρει τα 320.000 ευρώ για την εκαθάριση? Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Πιστεύω ότι θα τα βρει με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοιο, ναι, και δεν θέλω να φτάνουμε τον κόσμο στην απελπισία. Έχει κουραστεί ο κόσμος να απελπίζεται και ψάχνει από κάπου να κρατηθεί και να έχει μια ελπίδα. Κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται, αλίμονο, αλλά όμως όπως ακούμε, θα πρέπει να καταλάβουμε κίνδυνο όλοι ότι δεν γίνει. Αυτό το διάστημα, το μεγαλύτερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Περιμένουμε τι? Ναι. Να πω κάτι, τι περιμένουμε? Έναν επενδυτή ο οποίος λέει ότι τα λεφτά του είναι στον Καναδά π.χ. και ότι θα έρθουν με τρόλεϊ? Δεν υπάρχει ούτε αυτός να λέει τα ψέματα αυτά ότι παιδιά έρχονται τα λεφτά. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, μη σας μιλάνε ειλικρινά, από την αρχή, από πέρσι, ξεκάθαρα.
Θα δούμε να βγούμε κάποια λεφτά μαζί με τη βοήθεια του κόσμου. Τα λεφτά αυτά τα διατίθουμε μόνο για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει κανένας έμισθος, δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να βγάλει ένα από αυτό το διοικητικό συμβούλιο μέσα στον Ηρακλή. Γι' αυτό και όσα χρήματα μπαίνουν, μπαίνουν για τον Ηρακλή, για κανέναν άλλο σκοπό. Και τα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει, για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο το οποίο θέλει και στο σημείο το οποίο πρέπει να είναι μέχρι να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να μην χάσει τον απαιτούμενο χρόνο τον οποίο ήταν. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελειώνονται στη χρονιά, ότι κύριοι κάναμε το έργο που κάναμε, δεν έχουμε τις δυνάμεις. Βλέπουν όμως ότι δεν τα παρατάμε και προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα της ομάδας για να μην έρθει ένας άνθρωπος και βρει ένα μπουνό μπροστά του, να βρει ένα λόφο που να μπορεί να τον περπατήσει. Για οικονομική βοήθεια θα παίξει ρόλο το επόμενο ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη. Τι θέλω να πω, ότι την προηγούμενη φορά σας είχε δεσμευτεί και ήσουν μπροστά, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα συμμετέχει, ότι θα συμμετέχει με κάποιον τρόπο, σε εισαγωγικά χορηγία, εσύ κάπως αλλιώς. Θα γίνει ένα ή έχει προγραμματιστεί Νίκο ένα ακόμα ραντεβού, αλλά αυτή τη φορά με γραπτές δεσμεύσεις του Υπουργού, έτσι, όχι μόνο στα λόγια. Βεβαίως θα γίνει αυτό το ραντεβού. Και βεβαίως θα πάμε στον Υπουργό για να δούμε τις δεσμεύσεις του. Σημασία έχει ότι όποιες δεσμεύσεις κάνει ο Υπουργός θα αφορούν όταν η εταιρεία συσταθεί. Δηλαδή, θέλει να δει την ΠΑΕ πρώτα και μετά, ναι. Μα ακριβώς. Όχι την ΠΑΕ με κατατεθειμένο και τα 305 και πιστοποιημένη. Τη σύσταση της ΠΑΕ, η οποία και αυτή έχει κάποια χρήματα. Ναι. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αναγκασμένοι λόγω της έλλειψης των χρημάτων να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Μπορεί να είναι εκνευριστικό. Μπορεί και κάποιοι να λένε ότι έχει κουράσει το γεγονός ότι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου στον κόσμο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλουμε ούτε να δίνουμε επίπλαστες φαντασιώσεις, ούτε αύριο μεθαύριο να κορυδεύουμε ότι εσείς προσπαθήσετε να ηρεμήσετε τον κόσμο και ότι όλα πάνε καλά. Θέλουμε να λέμε την αλήθεια. Και η αλήθεια δυστυχώς είναι αυτή. Για παράδειγμα σήμερα ο Ηρακλής δηλαδή, δεν ψήφισε... Για να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν αυτή τη στιγμή είχα 20 χιλιάρικα, θα είχαμε λύσει ας πούμε τρία μεγάλα προβλήματα που λέει ότι θα είχαμε δώσει την προκαταβολή για το προπονητικό, οπότε ό,τι και να γίνει η ομάδα θα πάει κανονικά στο προπονητικό και θα είναι αυτά. Θα είχαμε κάνει την αγορά των μπόλαρων, οπότε ο γυμναστής θα ήταν πανέτοιμος ότι τα παιδιά τα οποία θα δουν θα φοράνε όλα το ζωνάκι τους και θα γίνονται οι μετρήσεις τους και θα έχουμε τις σωστές μετρήσεις για την προετοιμασία. Θα είχαμε ξεκινήσει πιθανότατα κάποιες ενέργειες που χρειάζονται να κάνουν αυτές και θα είχαμε δώσει και κάποιες προκαταβολές. Και δεν μιλάμε για τεράστια ποσά ή ποσά που δεν μπορούν να βρεθούν από τη βοήθεια του κόσμου του Ηρακλή, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή είναι τεράστιος και αν ο κόσμος του Ηρακλή αποφασίσει να κινητοποιηθεί, και δεν μιλάω για τον ενεργό, μιλάω για τον ανενεργό, μπορούμε να φτάσουμε σε σημεία που δεν τα φανταζόμασταν. Και πέρσι, αν σας έλεγα τέτοια εποχή ότι 300 χιλιάρικα θα διακινήσει όλη η οικογένεια του Ηρακλή στη Γάμα Εθνική, όταν δεν ψάχναμε να βγούμε το πεντάευρο, πάλι θα με κεντρούσατε. Αλλά το έκανε. Για ποιο λόγο περιμένει να δει κάτι φέτος, τι έχει αλλάξει από πέρσι? Νικό, όσον αφορά την καθάριση, πρέπει όπως και δίποτε να γίνει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Τι θέλω να πω, ότι αν ανοίξει, αν ξεκινήσει, μπορεί να κρατήσει μέχρι τη σεζόν. Διευκρίνησε το μας λίγο αυτό, γιατί και με τα 320 χιλιάρικα, διευκρίνησε το μας λίγο, ναι. Άλλαξε ο ΚΑΠ, ναι, μέσω σε αυτή τη συνεννόηση που είχαμε με την ΕΠΟ. Και από 1η Ιουλίου πλέον δεν χρειάζεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ. Με την αίτηση της έναρξης στο πρωτοδικείο και παίρνοντας τη δικαστική απόφαση ότι εγκρίνει τον εκαθαριστή το δικαστήριο και ότι θέτει την ομάδα σε εκαθάριση, δύναται να συσταθεί νέα ΠΑΕ. Την 5η χθες που μας πέρασε υπήρξε το δικαστήριο αυτό, περιμένει δύο έγγραφα τα οποία τους τα αποστήλαμε σήμερα, κάποιες βεβαιώσεις που ζητούσε το δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση για να μπορεί να την απόφαση, δηλαδή πώς θα το πω, την τελειωτική απόφαση, γιατί ήταν ένα προδικαστήριο και ένα κανονικό δικαστήριο. Ναι. Περάσαμε το προδικαστήριο, μας έδωσε την προσωρινή, μας έδωσε και την οριστική, απλά περιμένουμε να την πάρουμε καθαρογραμμένη την απόφαση. Αλλά επειδή ισχύει η προσωρινή λόγω αυτής της εκδίκασης που έγινε εχθές, μπορούμε να συστήσουμε την ΠΑΕ. Πλέον δηλαδή μπορούμε να κάνουμε... Άρα η εκαθάριση δεν τρενάρει από μόνη της τη σύσταση της ΠΑΕ, έτσι? Όχι. Ωραία. Όχι. Τα 320 όμως για την εκαθάριση μέχρι πότε πρέπει να μπουν? Τα 320 δεν είναι για την εκαθάριση. Τα 320 είναι για το μετοχικό κεφάλαιο. Για το μετοχικό κεφάλαιο. Πρέπει να έχει. Ναι.
για το μετοχικό κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο θα περάσει την πιστοποίηση. Τα 305 χιλιάρικα, ή την εγγυητική που πρέπει να δώσεις, ή 3,5 χιλιάδες ευρώ το παράβολο για να συμμετέχεις στη Β' Εθνική. Αυτά μέχρι πότε είναι απαραίτητα, τα 300, πόσα είναι, 300 αυτά κάτι. Είναι 10 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Κανονικά είναι να ξεκινήσει 9 Σεπτεμβρίου, αλλά αν με ρωτάτε εμένα είναι και από τη συζήτηση. Θα πάει πιο μετά από ό,τι φαίνεται, ναι. Θα πάει γιατί ήμασταν οι πιο πολλοί πρόεδροι στον Υπουργό. Και ήρθαμε σε μια συνεννόηση όλοι μαζί ότι δεν σφυράμε σέντρα, δεν πάρουμε λεφτά. Ο Ηρακλής λοιπόν το μεγάλο του στοίχημα και αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι αν ο Ηρακλής θα καταφέρει μέχρι 31 Αυγούστου και έχει κινήσει το καράβι προς αυτή την υπόθεση, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς θα βρει τους τρόπους να επιβιώσει και να λειτουργήσει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τώρα που είμαστε ανενεργοί. Mm. Όταν και εφόσον γίνει ενεργό το σωματείο και πλέον έρθουν οι ροές, είτε από διαρκείας, είτε από εισιτήρια αγώνων, είτε από τηλεοπτικά, είτε από χορηγίες, είτε από φανέλες, είτε από διαφημίσεις, θα βρεθεί ο τρόπος όπως βρέθηκε μέσα στη γωνιά. Το πρόβλημα είναι τώρα που είναι η αρχή και δεν υπάρχει τίποτα πλην το διαρκείας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τώρα που το αναφέρεις, στα έχω μεταφέρει και εκτός αέρα κάποια παράπονα από τον κόσμο του στυλ είναι κλειστή η Μίκρα και δεν μπορούμε να πάμε να πάρουμε διαρκείας ή δεν έχει γίνει καλό promotion ή αντιμετωπίζουμε τέλος πάντων κάποια προβλήματα, είμαστε από το εξωτερικό και εκτός Θεσσαλονίκης και θέλουμε να πάρουμε και δεν βρίσκουμε τον τρόπο κτλ. Το οργανωτικό κομμάτι κυρίως αυτά τα παράπονα τα οποία έχω αφού κουραστεί με μηνύματα το τελευταίο διάστημα. Και στα μεταφέρω και στον αέρα γιατί σέβομαι απόλυτα τα μηνύματα του κόσμου. Ο τραπεζικός λογαριασμός του σωματείου έχει δοθεί πάμπολες φορές. Αν θέλετε θα κάνουμε ξανά μια ανακοίνωση την οποία παρακαλώ και από το μέσο το οποίο δουλεύεις εσύ αλλά και από τους δημοσιογράφους μία φορά στην εκπομπή τους, μία φορά όταν αποδραφούν σε ένα τέτοιο να το βάζουν καθημερινά να είναι ένα τόπο το οποίο να βλέπετε. Στη Μίκρα, να σας πω κάτι, λέει πολύ σωστά ο κόσμος, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει ανοιχτή τη Μίκρα. Υπάρχει το Κατσάνιον. Και όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάει και στο Κατσάνιο. Στη Μίκρα, που λέμε για τη Μίκρα, θα πρέπει να έρθει ένας υπάλληλος. Εδώ σας λέω ότι ψάχνουμε για άλλα βασικά πράγματα. Και εμείς θα θέλαμε ως διοίκηση, από πέρυσι να είχαμε και δύο υπαλλήλους για να μην χρειάζεται να κάνουν το διοικητικό συμβούλιο από τέσσερις διαφορετικές δουλειές που θα μπορούσαμε να έχουμε έναν υπάλληλο και να του λέμε ότι π.χ. βγάλε μία ανακοίνωση. Για οικονομία το κάναμε γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Ναι. Για να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα και να κόβει η διαρκεία σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει ζήτηση και δεν πρέπει τουλάχιστον να βγαίνει να κάθεται κάποιες ώρες. Πώς να γίνει αυτό το πράγμα. Πώς να πάρουμε αυτή τη αφού βλέπουμε ότι δεν κινούνται. Πάντως η Μίκρα θα πρέπει φέτος, Νίκο, ως ΠΑΕ να λειτουργεί, έτσι, να είναι λειτουργικά τα... Βεβαίως. Να υπάρχουν γραφεία, να ανοίξουν. Ναι. Βεβαίως, συμφωνώ και πρέπει να είναι λειτουργικά. Αν και πόσο υπάρχουν τα έσοδα και μπορεί να λειτουργήσει, εννοείται ότι χρειάζονται υπάλληλοι. Δεν γίνεται να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσαμε πέρσι. Πέρσι το κάναμε καλή την πίστη, υπήρχαν εθελοντές, υπήρχαν από εδώ, από εκεί. Πλέον είμαστε μια επαγγελματική εταιρεία. Ένα ΙΚΑ να έρθει, 10.000 είναι για όποιον βρει και μέσα να δουλεύει χωρίς να είναι δηλωμένο στη λίστα του. Δεν είναι δηλαδή τα πράγματα απλά. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά να σου πω λίγο Γιώργο, πώς να τα καταφέρουμε. Πώς. Γιατί να πω λίγο κάτι, καταλαβαίνω ότι και καλά κάνει, γιατί και εγώ από αυτή την πλευρά μου να πάρω ότι ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή οι υποχρεώσεις μας λυγίζουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιληφθεί ο καθένας. Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε η επόμενη μέρα του Ηρακλή, ποτέ δεν είπαμε ότι έχουμε τα χρήματα για να αποχωρήσουμε τον Ηρακλή και να το φτάσουμε. Μακάρι να τα είχαμε και να είστε σίγουροι ότι τα βάζαμε. Δυστυχώς δεν τα έχουμε και δεν το κρύψαμε ποτέ. Γι' αυτό και απορώ εγώ για ποιον λόγο περιμένουν κάποιοι να δουν τι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή περιμένω να δω τις μεταγραφές. Ποιες μεταγραφές. Εδώ πέρα υπάρχει επιβίωση. Ασχολούμαστε για το ποιες θα είναι οι μεταγραφές. Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά λοιπόν ότι μέχρι 15 Ιουλίου, αν δεν βρεθεί το ποσό αρχικά των 50.000 ευρώ, θα έχουμε πρόβλημα. Σαφώς. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ναι, πες μου, παρακαλώ. Και θα πρέπει ειλικρινά, εμείς θα ξαναβγάλουμε και το λογαριασμό από τη μη στο Κατσάνιο. Καλό είναι γιατί είναι και οι μέρες περίεργες με καλοκαίρι, ο κόσμος ίσως δεν μπαίνει κάθε λειτουργούν μέρα. Λειτουργούν το πρωί να και το βράδυ. Να βγαίνουν συχνά και ανακοινώσεις. Ναι. Βεβαίως, λειτουργούν και το πρωί και το βράδυ. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή, που μπορούν να σας εξυπηρετήσουν εκεί πέρα και σε τηλέφωνα μπορούν να βγουν και αν και εφόσον και κάποιος το θέλει με αντικαταβολή, ας πάρει ένα τηλέφωνο στο Κατσάνιο 207715 που λέει ο λόγος.
Ας πει ότι θέλω, είμαι από εκεί το τάδε μέρος και θέλω να μου στείλετε διαρκείας και θα φροντίσουμε να το στείλουμε. Οτιδήποτε χρειαστεί ένας Ηρακλήδες, διάθεση πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να... Αν υπάρχει διάθεση, ο τρόπος θα βρεθεί. Διάθεση θα υπάρχει. Πέρυσι πήρανε πάνω από 400 άτομα από την επαρχία. Τους τα στείλαμε, τα πήρανε, τα βάλανε στο τραπεζικό λογαριασμό. Πάντως υπήρχε διάθεση. Αυτή τη διάθεση θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχει και φέτος, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Για να μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε όπως πρέπει τον Ηρακλή μέχρι τη στιγμή που θα βρεθούν οι άνθρωποι να αναλάβουν αυτό το φορτίο και να το φέρουν να το προχωρήσουν. Αν και την έκανα την ερώτηση νωρίτερα, προφανώς ο φίλος που μου στέλνει αυτό το μήνυμα, ο φίλος ο Μπάμπης και την καλησπέρα μου, δεν άκουσε. Να σου ξανακάνω την ερώτηση, Νίκο, για το θέμα επενδυτή. Είπες νωρίτερα ότι αναζητείτε, ότι είστε είστε σε μια προσπάθεια. Τέλος πάντων, πέρα από αυτούς που θα βάλουν κάποια ευρώ τώρα για να τρέξει η ομάδα, και το θέμα του επενδυτή. Το οποίο το θέμα του επενδυτή κάθε μέρα το λέμε, ξέρω ότι κουράζει πάρα πολύ. Όπως μας είπες νωρίτερα, αυτή τη στιγμή κάποιος δεν υπάρχει, έτσι. Ο μεγάλος, ο ξεκάθαρος, αυτός που θα μπει και θα ηγηθεί αυτό που θέλει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, όχι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το αν υπάρχει, αν έχει βολιδοσκοπηθεί κάποιος επενδυτής και το αν είμαστε κοντά, μακριά κτλ. Μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί... Έχουμε προσπαθήσει κατά καιρούς, ακόμα με κάποιους υπάρχουν συζητήσεις, με κάποιους άλλους δυστυχώς κρούσαμε σε τοίχο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές επαφές και θα συνεχίσουμε να κάνουμε επαφές. Κάποιος ζεστός, να το πω αλλιώς, να προσθέσω αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, κάποιος ζεστός δείχνει να υπάρχει ή όχι? Καταλαβαίνεις πώς το λέω, δεν μπορώ να πω. Αν υπήρχε κάποιος ζεστός, πιθανότατα ίσως και κάτι να έχει διαρρεύσει τον τύπο. Δεν υπάρχει κάποιος αυτό που λέμε ο ζεστός. Υπάρχουν συζητήσεις για το κάποιους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια βάζοντας κάποια χρήματα και τους ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι ακόμα κάτι ανακοινώσιμο για να μπορούμε να το πούμε. Ο φίλος ο Γιάννης λέει να ρωτήσω για την επαρχία που αναφέρθηκες, τι θα στείλουν αντικαταβολή, μια απλή απόδειξη, μια απόδειξη δηλαδή. Αυτή τη στιγμή το φυσικό παραστατικό των διαρκείας, ναι, το καρτελάκι δεν έχει βγει. Είτε όμως πάρει κάποιος απόδειξη αυτή τη στιγμή, είτε έχει το φυσικό καρτελάκι διαρκείας, όταν και εφόσον θα εκτυπωθούν και θα τυπωθούν τα διαρκείας, φέρνοντας την απόδειξη, θα παίρνει κατευθείαν το διαρκείας του οποίου... Άρα λες ότι τώρα που κεγόμαστε, ας γίνει αυτό με την απόδειξη και συνέχεια παίρνετε την κάρτα διαρκείας σας κανονικά. Ακριβώς. Κάθε άνθρωπος που έβαζε από πέρσι λεφτά στον Ηρακλή για το οτιδήποτε, επελάμβανε την απόδειξη. Η απόδειξη είναι το χαρτί το οποίο αποδεικνύει ότι κάποιος έχει πληρώσει για το διαρκείας και όταν θα δει το φυσικό παραστατικό υποχρεούται η νέα ΠΑΕ αυτή ή το σωματείο αυτό το οποίο είναι να του δώσει το παραστατικό για να μπορεί να εισέρχεται στο γήπεδο. Άρα πληρώνεις το διαρκείας σου, παίρνεις την απόδειξη και όταν έρθει η ώρα παίρνεις το διαρκείας και μπαίνεις στο γήπεδο. Κάπως έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις, και για την σημερινή εξέλιξη στην Β' Εθνική, αν και ο Ηρακλής δεν είχε δικαίωμα ψήφου. Λόγω του ότι δεν έχει συσταθεί ακόμα ΠΑΕΝ, να το πούμε και αυτό. Ο κ. Λεωτσάκος ξαναβγήκε και κέρδισε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, τον κύριο Λιχναρά, ο οποίος είχε γερές συμμαχίες από πίσω. Τα λέω αυτά, ναι, γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί ο Ηρακλής είναι σε αυτή την κατηγορία. Γι' αυτό το λέω. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Προσωπικά, ως παράγοντας ή ως πρόεδρος του Ηρακλή, με χαροποιεί το γεγονός ότι ο κ. Λεωτσάκου κέρδισε τις εκλογές. Για το θεωρώ μια θετική εξέλιξη όσον αφορά για τη εξαγωγή του επόμενου πρωταθλήματος και μένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Απέναντι όντως σε κάποιον που είχε συμμαχίες δυνατές. Βεβαίως, ναι, είναι αλήθεια. Υπήρχαν συμμαχίες δυνατές οι οποίες θέλανε ο κύριος Λεωτσάκου να φύγει από το αξίωμα του Προέδρου. Ευτυχώς για τον Ηρακλή, κατά τα φαινόμενα, ήταν σε πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός αυτό. Ναι. Και βεβαίως και εμείς είχαμε εκφράσει την ανοιχτά την στήριξή μας προς τον νυν πρόεδρο της Φουτμπολού, τον κύριο Λεωτσάκου. Mm-hmm. Ένα ακόμα μήνυμα αυτή τη φορά από τον φίλο τον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, μία ερώτηση προς τον κύριο Βαφιάδη. Η πολυμετοχικότητα θα είναι μεταξύ 3, 4, 5, 6, 7 κλπ. Ισχυρών επενδυτών ή πολυμετοχικότητα λαϊκής βάσης? Ευχαριστώ πολύ. Και συμπληρώνω εγώ, Νικό, την ερώτηση του φίλου του Κωνσταντίνου. Αν πάει προς τα εκεί το πράγμα ή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ακόμα? Η πολυμετοχικότητα είναι ένα πολύ καλό να βρεθούν 4-5 δυνατοί άνθρωποι μπροστά, αλλά εγώ θα πω και το εξής. Εκτός από τους 4-5 δυνατούς ανθρώπους μπροστά, γιατί να μην ανοίξει και ένα μετοχικό κεφάλαιο προς τον κόσμο, γιατί να μην υπάρχουν και 4-5-6-10 χιλιάδες μέτοχοι οι οποίοι θα πάρουν και αυτοί από μια μετοχή,
και να υπάρχει όταν θα γίνεται η σύγκληση μετόχων κάθε χρόνο, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα είναι μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να παρίσταται στις οικονομικές, στους οικονομικούς απολογισμούς της ΠΑΕ κάθε χρόνο και με την ψήφο τους ανάλογα με το ποσοστό τους να δίνουν ή όχι απαλλαγή στη διοίκηση για αυτά τα οποία κάνει. Είναι μια μορφής ελέγχου. Δεν πρέπει να ξαναφτάσει ο Ηρακλής σε ποσοστά 99,13% σε μεγαλομέτοχο, ακόμα και αν είναι ο Αμπράμοβιτς. Δεν λέω ότι θα πρέπει να έχει το 10% που 100% αυτή τη φορά στην αύξηση του κεφαλαίου ο ερασιτέχνης, για να μην μπερδεύουμε τον γυμναστικό σύλλογο, το ερασιτεχνικό σωματείο θα λάβει κανονικά το 10%. Θα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο μεγάλα ποσοστά, γιατί μετά δεν μπορείς να ελέγξεις τίποτα. Θα πρέπει δηλαδή και ο κόσμος να προετοιμαστεί, ναι, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που είπε, πολυμετοχικότητα με επιχειρηματίες και ένα μικρό ποσοστό λαϊκής βάσης για να υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος. Όσο πιο πολλοί υπάρχουν και ελέγχουν πράγματα, τόσο λιγότερα λάθη μπορούν να γίνουν. Κάτι ακόμα, όσοι ήταν ζεστοί πέρυσι και βοήθησαν αρκετά και το έχει παραδεχτεί άπαντε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ατάκα εδώ στην ώρα για μπλε του Άστου Κατσαμπή που είχε πει ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανώνυμους που έβαλαν αρκετά λεφτά για να προχωρήσει η ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι συγκεκριμένοι, Νίκο, παραμένουν ζεστοί και αν ναι, διατίθενται να συνεχίσουν ακόμα περισσότερο φέτος, που είναι και περισσότερο τα έξοδα. Αλλά δεν φτάνουν από μόνοι τους. Δεν φτάνουν από μόνοι τους. Πλέον η κατηγορία δεν απαιτεί 300.000. Πλέον η κατηγορία απαιτεί 1.000.000. Αν θέλουμε να πούμε. Να μιλάμε για πρωταθλητισμό. Είμαστε στο για πρωταθλητισμό. Μα δεν μπορούμε να πάμε στον Ηρακλή και να πούμε στον κόσμο ότι θα βγείτε 4-5. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται ο Ηρακλής να είναι στη Football League και να μιλάμε ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να κάνει μια φιλική συμμετοχή. Δεν γίνεται, αλλά από την άλλη ακούμε να μας λες ότι χρειάζονται άμεσα 50.000 μέχρι 15 του μηνός. Ναι, αλλά σου πω κάτι. Είναι το αναγκαστικό αυτό το πράγμα το οποίο λέμε. Ναι, ο Ηρακλής αναγκαστικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Από τη μία, ναι, ο Ηρακλής χρειάζεται τα 50.000 και μέχρι 15 Ιουλίου και όμως ο Ηρακλής οτιδήποτε και να κάνει πρέπει να πάει για πρωταθλητισμό. Και για να πάει για πρωταθλητισμό πρέπει να βρει αυτά τα χρήματα. Και το σημαντικότερο, το δυσκολότερο είναι η αρχή. Αν γίνει η αρχή, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή, π.χ. λέω εγώ, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός διαρκείας από τους ανθρώπους που πήραν και πέρσι. Ή ερχόντουσαν οι ανενεργοί και παίρναν και αυτοί κάποια. Και αυτή τη στιγμή υπήρχαν κάποια χρήματα για να διακινηθούν, θα ήμασταν καλύτερα. Γιατί καταλαβαίνω ότι αν π.χ. ας πούμε λέω εγώ, ανανεώσαμε με 10 ποδοσφαιριστές. Σιγά σιγά θα γίνουν παραπάνω. Αν αυτοί είχαν πάρει και μια προκαταβολή και ήταν εντάξει αυτή τη στιγμή, μετά θα ξαναχρειαστεί να πληρωθούν 31 Αυγούστου. Ναι. Γιατί η μισθοδοσία ξεκινάει από αρχές Αυγούστου, παίρνοντας και την προκαταβολή και αυτή θα ήταν πιο ήρεμη και κάποια λεφτά θα είχαν δοθεί για τη νέα χρονιά και θα είχαν ξοφληθεί κάποια χρήματα από αυτά που θα έχουν αναλαμβάνει μέσα στη χρονιά. Και πλέον θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εξασφαλισμένοι και πλέον ξανασχολούμαστε μαζί τους στις 31 Μαΐου. Καταλαβαίνετε, κερδίζουμε άλλους 2 μήνες μετά για να μπούμε στην κατάσταση των ότι πρέπει να πληρώσουμε μισθοδοσίες, πρέπει να γίνουν αυτά και εκείνα. Κερδίζουμε χρόνο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή πρέπει να κερδίσει χρόνο. Και μέσα... τον χρόνο μπορεί να κερδίσει μέσω των χρημάτων των οποίων θα μπουν αυτή τη στιγμή για να κλείσουν τρύπες για να μπορεί να κερδίσει παραπάνω χρόνο μέχρι να μπορέσει να βρει. Κατανοητό. Δύο ακόμα ερωτήματα που μου έρχονται για το θέμα του επενδυτή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, ξανά το λέω, που συμμετέχει. Γιατί όλοι που συζητάμε αυτή τη στιγμή, εγώ, ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος και όλοι εσείς, ένα πράγμα θέλουμε, το καλό του Ηρακλή, αυτό είναι δεδομένο. Ο Κωνσταντίνος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα για την πολυμετοχικότητα θέλει, αν μπορείς, να γίνει συγκεκριμένος όσον αφορά τους επενδυτές με τους οποίους ή υποψήφιους που έχετε έρθει σε επαφή. Μου δίνει και το όνομα του κυρίου Θεοδωρίδη που και πέρυσι είχε μπει στο προσκήνιο. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι από αυτό. Ακούστε, δεν είναι καλό αυτή τη στιγμή να βγαίνουμε ονόματα. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πει ότι θα βοηθήσουν. Δεν φτάνουν. Αυτοί πρέπει να γίνουν 6-7. Αλλά ακόμα και αυτοί οι 6-7 να μπουν, πρέπει στην εξίσωση να μπει και ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν μπορώ να το πω. Αν αυτή τη στιγμή βλέπαμε ότι κάθε μέρα οι ουρές είναι αυτό, για ένα, όπου υπάρχει κόσμος, έρχονται και τα φώτα. Και όπου έρχονται τα φώτα, έρχονται και οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι υπάρχει προοπτική επένδυσης. Γιατί αυτό όταν λέμε για κάποιον ο οποίος είναι επενδυτής και δεν προέρχεται από την παθολογική αγάπη που μπορεί να έχει για μια ομάδα, θέλει να βλέπει, πώς να το πω, φώτα και κόσμο. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι όταν υπάρχουν τα φώτα και ο κόσμος και υπάρχει κινητικότητα, εκεί πέρα πάντοτε βρίσκεται και μια λύση.
Mm-hmm. Οπότε αν αυτή τη στιγμή μαζευτεί ο κόσμος, σφίξει τα ζωνά, γιατί είναι δύσκολες εποχές και το καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε και την πικρία, καταλαβαίνουμε και τη στεναχώρια την οποία έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια από τον Ηρακλή και ότι έχει κουραστεί κάθε χρόνο να ακούει για προβλήματα, με πρώτο και καλύτερο εμένα που έχω βαρεθεί να μην ακούω και να μιλάω για προβλήματα μέσα στον Ηρακλή. Αλλά το θέμα είναι ότι αναγκαστικά πρέπει να σφίξει το ζωνάρι και να βοηθήσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε μέχρι να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στις ράγες. Στις συζητήσεις που κάνετε με τον χι υποψήφιο, αν υπάρχει επενδυτή για τον οποίο μιλάμε τόση ώρα, είπες ότι είναι 2-3 περιπτώσεις τέλος πάντων που σας απασχολούν. Τίθεται ως όρος το να αναλάβει. Μισό λεπτό. Τίθεται ως όρος, ή όπως αλλιώς θες πες το, να παραμείνετε εσείς διοίκηση και αυτός να αναλάβει, ή θα όχι. Αν θέλεις, βάλε τα ωραία σου λεφτά και εμείς την κάνουμε και συνεχίζεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Καμία απέτηση δεν υπάρχει προς τους ανθρώπους με τους οποίους. Γιατί όταν μιλάμε για επενδυτή, δεν μιλάμε ακόμα δεν έχει βρεθεί ο βασικός επενδυτής. Θέλω δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν υποστηρικτικά, θα βάλουν κάποια λεφτά, αλλά δεν θα καταστούν ο βασικός επενδυτής αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Θέλω λιγάκι να το καταλάβουμε. Ναι, το υποστηρικτικά δεν σημαίνει επενδυτής. Ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Οπότε εμείς δεν έχουμε θέσει κανένα βέτο ότι χρειάζεται να βρισκόμαστε εμείς στα πράγματα. Όταν θα συσταθεί μια ανώνυμη εταιρεία, έχει το δικαίωμα οι μέτοχοι να ορίσουν τους δικούς τους εκπροσώπους. Εάν θέλουν κάποιους ανθρώπους μέσα από την τωρινή διοίκηση να καθίσουν να τους βοηθήσουν είτε λόγω της τεχνογνωσίας τους, είτε λόγω της αναγνωρισιμότητά τους, είτε λόγω της προσφοράς τους στο σύλλογο, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν. Εμείς προσωπικά δεν έχουμε πρόβλημα να έρθει αύριο το που λέει ο λόγος ένας άνθρωπος και να πάμε στα σπίτια μας. Δεν έχουμε ούτε κάτι τέτοιου είδους απαιτήσεις, ούτε χρειάζεται να είμαστε εμείς στο Συμβούλιο, αν και εφόσον δεν το επιθυμούν. Εμείς θέλουμε να βρεθεί η καλύτερη λύση για τον Ηρακλή, και αν η καλύτερη λύση για τον Ηρακλή μας βρίσκει εμάς στο σπίτι μας, εμείς θα είμαστε διπλά χαρούμενοι, γιατί τουλάχιστον θα έχουμε καταφέρει αυτό που θέλαμε να καταφέρουμε, να ξαναφέρουμε τον Ηρακλή στις ράγες και να πάμε και να τον παρακολουθούμε από τα σπίτια μας ή από τη γωνία μας εκεί και που να έχετε προσελκύσει πάνω... ένα δυνατό οικονομικά άνθρωπο ο οποίος θα βάλει. Ακριβώς αυτό. Όλο το πυράκι όμως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή σας λέω ότι πρέπει να κινηθεί η μηχανή που λέγεται. Και χρειάζονται άμεσα χρήματα. Κατανοητό, έχει γίνει 100%. Η φίλη Νατάσα γράφει: οι περισσότεροι οπαδοί για μετοχές φοβούνται να μην έχουν πρόβλημα με τα χρήματα Παθανασάκη. Τι λες αυτό? Κανένα, ακούστε. Κανένας δεν μπορεί με ποσοστό 0,001 να έχει ποσοστό. Γιατί αν ήταν έτσι και οι μέτοχοι που είχαν βοηθήσει και στην παλιότερη και σε αυτήν θα είχαν πρόβλημα. Αυτός που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβολος. Αυτός είναι. Ο κόσμος δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ούτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβολος. Οπότε δεν πρόκειται να πάρει και να πω. Δηλαδή, αν θα αγοράσει κάποιος με μια μετοχή, δεν πρόκειται να έχει πρόβλημα με τα χέρια του Παπαθανασάκη, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι τόσο μικρό το ποσοστό που δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο πρόεδρος όμως και διευθύνων σύμβολος αυτής της εταιρείας έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί αυτός υπογράφει, αυτός είναι υπόγνωστος και αυτός έχει από πίσω του όλα τα χρέη, τα φορτώνουν πάνω του. Όμως δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη φάση. Οπότε κάποιος ήθελα... να μην φοβάται ότι παίρνοντας μία μετοχή θα έχει κάποιο πρόβλημα, πως θεωρούνται να θέλουμε να το κάνουμε καταρχήν. Και εμείς οι ίδιοι που είμαστε τώρα στο Συμβούλιο, κάποια από τα λεφτά που έχουμε πει ότι θα βάλουμε και για τη φετινή χρονιά για να βοηθήσουμε τη μισή, για τις μετοχές θα τα βάλουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν να θέλουμε να πάρουμε εμείς μετοχές. Θα μετατραπούν σε μετοχές, ναι. Ακριβώς. Ένα από τα θέματα των ημερών, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά έχει άμεση σχέση και με το εξωαγωνιστικό κομμάτι. Και επειδή τα λέμε όλα σήμερα και δεν έχεις κανένα πρόβλημα να απαντήσεις οτιδήποτε, μιλάω για το θέμα του Παύλου του Μυροφορίδη. Γνωρίζουμε ότι έχει γίνει μια άτυπη συνάντηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το έχει εκφράσει ούκο λίγες φορές ο ίδιος ο Παύλος ο Μυροφορίδης, ότι θέλει να έρθει στον Ηρακλή, όπως και κάποιοι αθλητές θέλουν να έρθουν στον Ηρακλή. Έτσι, έχει εκφραστεί πρόσφατα ο Πουρτουλίδης, λέω ένα παράδειγμα, και αυτό είναι γνωστό. Τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί το ξέρεις, επαναλαμβάνω, πολύ καλύτερα από μένα, ότι απασχολεί αρκετό κόσμο, γιατί θεωρεί ότι με αυτόν τον άνθρωπο η ομάδα μπορεί να πετύχει πράγματα και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την κατηγορία. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ικανός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άριστος γνώσης της κατηγορίας. Είναι αλήθεια ότι τα είπαμε και μας τα είπε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνήσαμε, αλλά ούτε διαφωνήσαμε. Ναι, υπάρχει θέληση από πλευράς του να έρθει στον Ηρακλή. Ναι, υπάρχει
η θέληση από πλευράς μας να έρθει στον Ηρακλή, αλλά για να έρθει στον Ηρακλή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, και αυτό δεν θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε, θα πρέπει να έχει και μία βάση οικονομική, όχι για τον ίδιο τόσο πολύ, αλλά για τον μπάσκετ το οποίο θα διαχειριστεί, για να κάνει και τις ανάλογες εμπαθές με ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στην ομάδα. Όταν εμείς δεν έχουμε να του προτείνουμε ένα οικονομικό budget, πώς να το πω, ξεκάθαρο, και δεν έχουμε να του το προσφέρουμε εγγυημένο, είναι πρόβλημα. Και ο ίδιος μας είπε ότι, παιδιά, θα πρέπει να γνωρίζω ότι υπάρχουν 4, 5, 7 δραχμές που μπορούμε να δούμε, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σε κανέναν εγγυημένο budget, γιατί δεν υπάρχουν εγγυημένα χρήματα αυτή τη στιγμή. Άρα είστε σε επαφή και υπάρχει μια αναμονή και από τις δύο πλευρές, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Ότι υπάρχει καλή θέληση για συνεργασία, αυτό το αντιλαμβάνω. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Για να μπορέσουμε να φέρουμε τον άνθρωπο που θα διαχειριστεί τα χρήματα για να πετύχει η ομάδα το στόχο της, θα πρέπει πρώτα να έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα τα οποία θα βάλουν οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν, για να μπορεί να υπάρχει ο άνθρωπος που θα τα διαχειριστεί. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην εξέβρεση των ανθρώπων που θα βάλουν τα λεφτά για να μπορέσει να τρέξει το καράβι. Mm-hmm. Άρα το πρόσφατο ραντεβού μεταξύ σας μπήκε μια ανωτελεία, και προφανώς, εφόσον βρεθούν τα χρήματα που λες, θα υπάρξει και συνέχεια. Και αυτό, είναι και απολύτως λογικό. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θέλουμε να φέρουμε 5 ποδοσφαιριστές και θέλουν 30.000 αποκαταβόλες, υπάρχουν. Γιατί μπορεί να έρθουν με λιγότερα και θα έρθουν με λιγότερα λεφτά. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν υπάρχουν. Γι' αυτό και λέω ότι αν αυτή τη στιγμή ο κόσμος μπορέσει και στηρίξει με διαρκείας και μαζευτούν χρήματα, όσα λεφτά και να μαζευτούν, τα χρήματα αυτά θα πηγαίνουν για τις ανάγκες της ομάδας. Δηλαδή αυτό είναι το μυστικό. Τώρα αν πήγε ο κόσμος όπως θυμάμαι πέρσι, που μέσα σε μια εβδομάδα πήγε και έβαλε 70-80.000 ευρώ και υπήρχαν λεφτά και αρχίσαμε να ξεκινάμε σιγά σιγά να κλείνουμε σπίτια, να κλείνουμε μεταγραφές, να κλείνουμε το ένα και το άλλο, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και αν υπάρχουν λεφτά, θα μπορούμε να πούμε ότι, ξέρεις, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα λεφτά που μπορείς να διαχειριστείς, ξεκίνα τις επαφές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το πρωταρχικό στοίχημα ολωνών μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την αυτάρκεια του Ηρακλή, τουλάχιστον στα λειτουργικά του έξοδα, μέχρι τέλος Αυγούστου. Μετά θα έρθουν τα λεφτά. Μετά τα λεφτά θα έρθουν. Θα έρθουν είτε λέγεται διαφήμιση κεντρική, είτε λέγεται ταμπέλα, είτε λέγεται δωρεά, είτε λέγεται τώρα που λες για ταμπέλα, δεν μπορώ να μην ρωτήσω για χορηγίες εκεί που είμαστε. Γιατί η ανάγκη υπάρχει για χορηγία. Ναι. Για να βάλει κάποιος χορηγία θα πρέπει να γίνει μια σύμβαση. Για να γίνει μια σύμβαση πρέπει να υπογράψει η ΠΑΕ, πρέπει να υπάρξει Δέλτα Σίγμα. Ακριβώς. Εμείς έχουμε κάνει μια πενταμελή επιτροπή στην οποία διαχειριζόμαστε για το πότε θα συσταθεί η ΠΑΕ. Για να συσταθεί η ΠΑΕ. Δεν μπορούμε να πάρουμε τις ευθύνες και να υπογράφουμε συμβάσεις αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε, δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε, γι' αυτό και λέω και ξεκίνησα από την αρχή, ότι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να βρεθούν χρήματα στο σύλλογο είναι είτε μέσω δωρεών. Μέχρι να γίνει η σύσταση της ΠΑΕ. Μέχρι να μπορέσει να περπατήσει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιατί έχεις απαντήσει σε όσα θέσαμε και εγώ και οι ακροατές. Ευχαριστώ και τους ακροατές. Ό,τι θέλεις να επιλογώ, γιατί μιλάμε πάνω από 50 λεπτά. Θέλω να πούμε στον κόσμο ότι ειλικρινά ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαστε ούτε καταστροφολόγοι, ούτε θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο. Θέλουμε όμως να είμαστε απέναντι του ξεκάθαροι και ειλικρινείς, να ξέρει ο κόσμος πού βαδίζει, πού βρίσκεται, τι πρέπει να περιμένει και τι πρέπει να κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να γίνουμε όλη η κοινωνία αυτού του προβλήματος, να προσπαθήσουμε όλοι να σηκώσουμε μανίκια. Ξέρω ότι έχει κουραστεί ο κόσμος ειλικρινά. Το καταλαβαίνω. Δεδομένο, όλοι μας. Αλλά δυστυχώς ο μόνος τρόπος και το μόνο φάρμακο του Ηρακλή είναι η ενεργή συμμετοχή του κόσμου στα κοινά. Και δεν μιλάω για τον ενεργό κόσμο. Ο ενεργός κόσμος μάτωσε,
όλη τη χρονιά και βρέθηκε από το τελευταίο χωριό μέχρι την τελευταία αγωνιστική, από το πρώτο μάτς με την Καρίτσα μέχρι το τελευταίο ήταν εκεί και τον ευχαριστούμε. Δυστυχώς όμως πρέπει να σφίξουμε ξανά το ζωνάρι και να το ξαναεπαναλάβουμε. Και όσο περισσότερο, όσους περισσότερο μπορούμε να παρακινήσουμε από τους ανενεργούς, από τους ανθρώπους οι οποίοι για τους λόγους τους είχαν τους λόγους τους, είχαν τη στεναχώρια τους, να προσπαθήσουμε να τους ξαναπείσουμε ότι δεν είναι η ώρα τώρα να μην ξημερούμε και να κλαίμε, αλλά είναι η ώρα να τρέξουμε, να δουλέψουμε για την τρέλα μας και την αγάπη μας που λέγεται Ηρακλής. Ξανά αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Δεν θα πρέπει να έχουμε προσκόμματα για ποιον λόγο θα βοηθήσουμε. Να αναρθεί ο επενδυτής, να αναρθούν αυτό. Με το να περιμένουμε δεν γίνεται δουλειά. Απλό. Και δεν έχουμε λόγο να περιμένουμε. Δεν υπάρχει κάτι που έχουμε να περιμένουμε. Με το περίμενε, το μόνο πράγμα που χάνουμε είναι ότι χάνουμε το χρόνο μας. Δεν υπάρχει κάτι που πρέπει εύχομαι, να περιμένουμε. Νίκο, πραγματικά την επόμενη φορά που θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή, είτε να υπάρχει ο επενδυτής με τα πολλά λεφτά για να ησυχάσουμε, είτε να έχουν βρεθεί οριστικές, ουσιαστικές, οικονομικές λύσεις, ώστε να μην σε ακούμε να λες ότι ψάχνουμε να βρούμε 20.000, ψάχνουμε να βρούμε 50.000, ψάχνουμε να βρούμε... Και το λέω, εγώ αυτό που εύχομαι από την πλευρά μου είναι ότι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπώ με τον Γιώργο τον Ματζιούκη, ναι, να είμαι ένας απλός φίλαθλος της ομάδος, να έχω αποχωρήσει από τη θέση την οποία είχα και με τίμησε σαν άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και να έχει βρεθεί ο άνθρωπος ο οποίος θα δώσει το όρομα, γιατί σίγουρα καταλαβαίνω ότι ούτε εμείς σαν διοίκηση, ούτε εγώ σαν άνθρωπος θα μπορούσα να είμαι το όραμα και η επόμενη μέρα. Να υπάρξει μια οριστική βιώσιμη λύση. Ακριβώς. Για να μπορέσει ο Ηρακλής να βρει το δρόμο του. Μακάρι, μακάρι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Νομίζω άξιζε τον κόπο όλη η εκπομπή από το και 10 και 4, πόσο ήταν πύλη μου, και 4, κάπου εκεί ήταν, που είπαμε καλησπέρα στον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος, τον Νίκο τον Βαφιάδη, και τώρα που είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Πάρα πολλές οι ερωτήσεις, και οι δικές μου και οι δικές σας. Ήταν νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Και απάντησε σε όλα, δεν είχε κανένα θέμα να απαντήσει σε όλα. Περισσότερα θα πούμε από εβδομάδα, με την ευχή να αλλάξει κάτι και με την ελπίδα και με την αισιοδοξία. Για όσους δεν κατάφεραν να ακούσουν είτε καθόλου είτε ολόκληρη την περίπου 50 λεπτή, 45-50 κάπου εκεί λεπτά, τη συνέντευξη του Νίκου Βαφιάδη εδώ στην Ώρα για Μπλε, θα ανεβεί και στην, όχι σελίδα, στο κανάλι, πώς το λέμε, στο κανάλι του YouTube του Libero 107,4, θα το βάλω και εγώ στο Facebook για να το δείτε. Είχαμε την ανακοίνωση για το βόλεϊ για τον Σωτηρίου και έχουμε και ανακοίνωση για το μπάσκετ τώρα. Μισό λεπτό γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Ναι, αφορά το γυναικείο μπάσκετ. Η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ γυναικών ενημερώνει ότι από σήμερα θα βρίσκονται στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια διαρκείας. Το γυναικείο μπάσκετ του Ηρακλή μας επιστρέφει στην Α1 μετά από 10 χρόνια και η περσινή υπέρβαση καλεί την επόμενη. Και η επόμενη θέλει στήριξη διαρκείας αλλά και παρουσία στο γήπεδο που θα μας δώσει δύναμη και κίνητρο για να φτάσουμε στο στόχο μας. Επιστρέψαμε. 20 ευρώ τα συνδεσμικά. 50 ευρώ κεντρικές θύρες, 100 ευρώ τα VIP, ενώ να απαντήσω και στο μήνυμα του φίλου του 013 που λέει πόσο κάνουν τα διαρκείας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, προφανώς αναφέρεται και από πού μπορώ να τα αγοράσω, ότι είναι θύρα 10 70 ευρώ, θύρα 13 120 ευρώ, silver 200 ευρώ, gold 300 ευρώ. Η προπόληση γίνεται από την boutique στο Κατσάνιο του Γυμναστικού Συλλόγου από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και από το Σάββατο 11 το πρωί. Και το Σάββατο μάλλον, αύριο καλή ώρα, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, Δευτέρας Παρασκευή 11 με 8 και Σάββατο 11 με 1 μετά το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή. Ραντεβού πρώτα Θεός την Δευτέρα με την Ώρα για Μπλε. Ακολουθεί Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας με το ντουέτο στο πρόγραμμα του Libero 107,4. Να είστε καλά.